Θα μείνουμε λοιπόν στο θέμα και θα συνομιλήσουμε τον κύριο Τοπαλίδη, την Περιφερειάρχη Υγείας. Καλησπέρα σας, κύριο Τοπαλίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Πήρατε μέρος στη χθεσινή σύσκεψη και ενημέρωση που έγινε για το θέμα αυτό στο Βόλιο. Έχετε και άμεση συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ. Ήθελα αρχικά να με ενημερώσετε γιατί υπάρχει κάποια εξέλιξη πέραν των χθεσινών ανακοινώσεων και σε δεύτερη φάση, εάν επίκειται η εφαρμογή μέτρων στο Βόλιο. Ποια ενημέρωση έχετε? Αυτά που τα ζητήματα που αναφέρετε, καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα τα οποία έχουν καταγραφεί. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα γύρω από τη διασπορά του κορονοϊού στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που είναι εντός εισαγωγικών θετικό είναι ότι αυτά τα περιστατικά έχουν καταγραφεί και έχουν απομονωθεί σε κατοίκον περιορισμό, ούτως ώστε να γίνεται καλύτερα και γρηγορότερα η χμηλάτιση και οι επαφές στις οποίες έχουν έρθει αυτά τα περιστατικά. Και υπάρχει γενικότερα μια έντονη κινητικότητα γύρω από αυτό το φαινόμενο. Τώρα, το αν θα πρέπει να πάρθουν μέτρα ή όχι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει η πολιτική προστασία μαζί σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, όπως έγινε και στο παρελθόν. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί κάτι νεότερο αν θα πρέπει να πάει σε τοπικό lockdown, αν αυτό ρωτάτε. Υπάρχει όμως μια κινητικότητα. Κύριε Τοπαλίδη, συνεχίζεται η διερεύνηση. Από ό,τι μάθαμε και σήμερα έγιναν δειγματοληψίες από τον ΕΟΔΗ. Έτσι δεν είναι? Δεν σταμάτησαν ποτέ από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήσαν και πήραν τη δεύτερη μέρα και όλες μέρα είχαμε 80 δείγματα και θα συνεχίσουν να παίρνουν μέχρι να ελέγξουμε, να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τη διασπορά του ιού. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, είχατε μία ευρεία σύσκεψη με πρωτοβουλία σας, με τους εμπλεκόμενους φορείς, ιατρικούς συλλόγους, επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, φαρμακευτικούς, οδοντιατρικούς, προκειμένου να εκτιμήσετε την κατάσταση, να δείτε πώς έχει η εικόνα και να πάρουν κάποιες οδηγίες γενικότερα πώς να συνεχίσουν το επόμενο διάστημα. Υπάρχει plan B σε περίπτωση που έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, κύριε Αντιπεριφερειάρχη? Σαφέστατα, σε συνεργασία πάντα με τους υπευθύνους. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες των υπευθύνων, των αρμοδίων, με συγχωρείτε, που έχουν επιληθεί του θέματος. Αυτή είναι και η πολιτική προστασία. Ό,τι χρειάζεται από τη δική μας την πλευρά σίγουρα θα γίνει όπως έγινε και στο πρώτο κύμα. Όλες οι υγειονομικές μονάδες είναι σε ετοιμότητα. Έχουμε την εμπειρία από το προηγούμενο κύμα. Έχουμε πιο γρήγορα τα ανακλαστικά. Έχουμε το εργαστήριο μοριακής βιολογίας το οποίο υπάρχει στην περιοχή μας και επομένως είναι ένα μεγάλο εργαλείο όσον αφορά την αναμονή, γιατί αυτό που θέλουμε να περιορίσουμε την αναμονή. Το καταφέραμε με το εργαστήριο της μοριακής βιολογίας με παρέμβαση του Περιφερειάρχη. Επομένως, όλα τα ανακλαστικά είναι πιο γρήγορα και απλά κάναμε ένα συντονιστικό να δούμε τι πρέπει να ακολουθήσουμε, αν και εφόσον υπάρχει έξαρση του ιού, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Και μία ακόμη ερώτηση, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, από μένα. Καλώς δημοσιοποιούν κάποιοι συμπολίτες μας ότι είναι θετικοί στον ιό? Εγώ θα πρέπει όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε, όπως χειροκροτήσαμε τότε τους νοσηλευτές μας και το ιατρικό προσωπικό και τα νέα τα παιδιά, γιατί για νέους αναφερόμαστε, οι οποίοι δεν διστάσανε να πούνε ότι όντως νοσούν με κορονοϊό για να μπορέσουν να προστατεύσουν τον περίγυρό τους. Mm-hmm. Επομένως, συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά που είχαν αυτό το θάρρος. Έτσι θα υπάρχει πιο γρήγορη, πιο άμεση αποτελεσματικότητα στην διασπορά του κορονοϊού και καλύτερη χμηλάτιση, εννοείται. Κύριε Τοπαλίδη, κάτι τελευταίο και πάρε το σαν παρότρινση, όχι σαν ερώτηση. Είχαμε φιλοξενήσει πριν από λίγες μέρες τον πρώτο ιατρικό συλλόγο, τον κύριο Τσεβεκίδη, και είχε πει ότι το κλειδί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού γενικά είναι τα πολλά τεστ. Πρέπει να γίνονται πολλά τεστ, να γνωρίζουν όλοι ποιος νοσεί και ποιος όχι, έτσι ώστε να παίρνουν τα μέτρα τους. Πρέπει, φαντάζομαι, όλοι οι φορείς να βοηθούν ώστε να δίνεται δυνατότητα να γίνονται αυτά τα τεστ, έτσι. Συμφωνείτε μαζί μου? Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αν και το έχει πει και νωρίτερα ο καθηγητής από ό,τι άκουσα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η ατομική ευθύνη αυτό και πρώτο, η να φοράμε τη μάσκα μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε στη διασπορά του κορονοϊού. Mm-hmm. Το δεύτερο μεγαλύτερο όπλο στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτό που ζούμε, είναι η γρήγορη απομόνωση των περιστατικών.